Τετάρτη, απογευματάκι Σεπτεμβρίου. Ο νέος προπονητής του Φωστήρα, σωματείου του Ταύρου, μπαίνει στις εγκαταστάσεις για να γνωρίσει τους νέους του παίκτες και να ξεκινήσει προπόνηση. Τετάρτη. Έχει πια σουρουπώσει. Ο προπονητής έχει ήδη αποχωρήσει. Όχι απλά από την προπόνηση, αλλά από τον πάγκο της ομάδας. Μέσα σε τρεις ώρες είχε κατορθώσει να απομακρυνθεί από τον πάγκο. Αυτή είναι η ιστορία του προπονητή που κατάφερε να απολυθεί μέσα σε μόλις ένα τρίωρο. Και αυτός είναι ο Νίκος Αλέφαντος. Ο θρυλικός ατακαδόρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, μια καλτ φιγούρα ίσως για πολλούς, αποτελούσε έναν εξέχοντα ποδοσφαιράνθρωπο που όμως ο ιδιαίτερος χαρακτήρας πάντα οδηγούσε σε κάποιους μπελάδες και συνήθως στο να αλλάζει συνεχώς κλαμπ. Σε 35 χρόνια καριέρας θα άλλαζε στέχη 39 φορές, προπονώντας μεταξύ άλλων την ΑΕΛ, τον Όφη, την ΑΕΚ, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον ΑΠΟΕΛ, τον Αστέρα Εξαρχείων, τη Δόξα Δράμας, αλλά και την ποδοσφαιρική ομάδα του Στρατού. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Ολυμπιακό, τον οποίο κόουτσαρε τρεις φορές, το 1984, το 1994 και το 2004. Μάταια περίμενα το 2014 να επιστρέψει κάπως καρμικά, οι προηγούμενες τρεις, πάντως μάλλον ήταν. Όπως και να έχει, πέραν από προπονητής με μεγάλη καριέρα και τηλεπερσόνα, ο Νίκος Αλέφαντος υπήρξε και παίκτης. Μεγαλωμένος σε δύσκολες εποχές, ξεπετάχτηκε στη δεκαετία του 50, φορώντας μάλιστα και τη φανέλα του Παναθηναϊκού ως έφηβος, αλλά και του Ολυμπιακού μετέπειτα. Να μπει στους πέντε προδότες, παρακαλώ. Εντάξει, ίσως και όχι. Η απομάκρυνση προπονητών από τον πάγκο μιας ομάδας, ειδικά στην Ελλάδα, αποδεικνύεται ο κανόνας και όχι εξαίρεση. Ο ίδιος ο Νίκος Αλέφαντος είναι το τρανό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας και συνήθειας των ελληνικών κλαμπ, αλλά αν παρατηρήσουμε, κάθε χρόνο, σε όλες τις βαθμίδες, οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν είναι πολλοί και οι λόγοι που έρχονται διαζύγια με τέτοιους ρυθμούς ποικίλουν σαφώς. Η περίπτωση Μακελελέ τώρα είναι η πιο πρόσφατη. Και αν ο Κλοντ Μακελελέ είναι απείρως μεγαλύτερο, ας μου επιτραπεί, μέγεθος παγκοσμίως από τις περισσότερες ομάδες της Super League, και μπόρεσε να πει δημοσίως τον λόγο που την κάνει μετά από μόλις ένα μήνα στον Αστέρα, οι περισσότεροι προπονητές ίσως να μην μπορούν να αποκαλύψουν γιατί φεύγουν ή γιατί τους φεύγουν. Στην περίπτωση Αλέφαντου και Φωστήρα τώρα, το ρολόι πάει πίσω εκεί που αρχίσαμε. Πολλοί είπαν, και θα συναντηθεί σε πολλές πηγές, πως ο Αλέφαντος χαχαχά απολύθηκε μέσα σε 2-3 ώρες. Ο αθεόφοβος το κατάφερε κι αυτό. Όμως φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν έτσι και δεν απολύθηκε. 2002 και νέα σεζόν. Και ο Φωστήρας, που μόλις είχε ανέβει στη Β' Εθνική, έμεινε ξαφνικά χωρίς προπονητή μετά την απομάκρυνση του Βαγγέλη Βλάχου. Έτσι προσλαμβάνει τον πολύ πυροτεχνικό Αλέ με προοπτική να πρωταγωνιστήσει και να πάει καρφωτή για τα σαλόνια της Α. Ο Νίκος Αλέφαντος συστήνεται στους παίκτες από τον πρόεδρο Ανδρέα Λεβέντη το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου και πάει να ξεκινήσει μια πρώτη προπόνηση. Τότε παρατηρεί πως λείπει ένας παίκτης, σύμφωνα με τις πιο έγκυρες πηγές της εποχής. Ο λόγος για τον Δημήτρη Μούτα, ο οποίος κανείς δεν ξέρει που είναι. Ή μήπως ξέρει. Φαίνεται πως πριν μπει ο Αλέφαντος μέσα, ο Λεβέντης είχε έρθει, έχει χαιρετήσει τους πάντες, φίλους, συναδέλφους, τη διοίκηση και αποχώρησε παρά το συμβόλαιό του. Μάλιστα, όπως θα δηλώσει, οι λόγοι δεν είναι οικονομικοί, παρότι μου οφείλονται καιρό χρήματα. Ξέρει ο πρόεδρος και με στηρίζει στην απόφαση αυτή. Και τι ήξερε ο πρόεδρος? Μήπως δεν έψινε ο Μούτας να παίξει με τον Αλέφαντο ως coach? Δεν του άρεσαν οι μεθόδοι του? Του έλειπε ο Βλάχος? Το σίγουρο είναι πως ο νέος προπονητής δυσαρεστήθηκε κάπου εδώ τόσο νωρίς, καταλαβαίνοντας πως οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι να γίνουν ένα μαζί του. Και πως ο πρόεδρος έχει κρυφή ατζέντα. Ο μύθος συμπληρώνει πως με το πέρας της προπόνησης ανακοινώνει την παρέτησή του και φεύγει, λέγοντας πως δεν τα βρήκε με τη διοίκηση στο χρόνο συμβολαίου. Νιώθοντας disrespect to the bone, ο Νίκος Αλέφαντος μαζεύει τα πράγματά του και αποχωρεί, αφήνοντας ένα τέτοιο μεγέθους ρεκόρ. Μα είναι αυτή η πιο γρήγορη αποχώρηση στην ιστορία? Όχι. Ο κόσμος της μπάλας έχει πολλά κεφάλαια ακόμα. Αλλά θα τα εξερευνήσουμε άλλη φορά. Ίσως ο Αλέφαντος έριξε έναν καυγά με τη διοίκηση. Ίσως έφυγε ήρεμα σκεπτικός. Κάπου εκεί σταμάτησε πάντως την προπονητική. Ή μάλλον όχι. Ο Ολυμπιακός, ο αγαπημένος του Ολυμπιακός, σε στιγμή κρίσεως τον χρειάστηκε κοντά του το 2004. Και ήταν εκεί. Αντικατέστησε Γκόγκιτς, ο οποίος έμεινε 4 μέρες μετά την αποχώρηση Προτάσοφ. Και χρειαζόταν ένα γερό boost ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ο Αλέφαντος επέστρεψε στη δράση μετά την ολιγόρη περιπέτεια στο Φωστήρα
περίπου 1,5 χρόνο πριν, στο απόλυτα υψηλό επίπεδο. Θέλημα Θεού η επιστροφή μου για να σηκώσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Και όντως, παραλίγο να το σηκώσει. Αυτό ήθελε. Αλλά δεν τα κατάφερε. Για μόλις 2 βαθμούς. Η ακατανόητη κίνηση του Σωκράτη Κόκαλη να τον φέρει στους πάγκους, παραλίγο να πιάσει τόπο. Και τι ιστορία θα είχαμε εκεί, ε. Ευχαριστούμε για όλα, κύριε Νίκο. Ό,τι και αν έκανε, ο Αλέφαντος το έκανε με πάθος. Και ας έκανε τα λάθη του, και ήταν για πολλούς ένα ακόμα μήνυμα. Τον ευχαριστούμε. Ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία, στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα, θε ρωτά τι έγινε. Σήμερα τώρα. Η ομάδα άλλο. Ωραίες ερωτήσεις.